Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και youtuber και αυτό είναι ένα βίντεο που σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα το κάνω και πώς θα το κάνω. Υπάρχει ένα γόρι νεαρό ε, το οποίο μου γράφει ταχτικά. Μου γράφει από τον καιρό που ήταν φοιτητή. και μου έγραφε όσο καιρό ήταν φαντάρος και τώρα όταν βρίσκει κάτι που θεωρεί χρήσιμο ή κάτι που τον προβληματίζει μου email. Μου έστειλε προχθές το εξή email. Καλησπέρα σας. Να λεπτό να το διαβάσω. Με βάση αυτό το θέμα θα έχει ενδιαφέρον να κάνετε βίντεο γενικά για το θέμα αυτοκτονίες, γιατί κάποιοι φτάνουν στο σημείο να αυτοκτονούν, να βάζουν τέρμα στη ζωή τους και να τα αναλύσετε από πολλές πλευρές. Φαντάζομαι ένας μεγάλος λόγος είναι η απογοήτευση. Αν και λίγο πολύ όλοι απογοητευόμαστε, αλλά δεν οδηγούμαστε όλοι στο σημείο να αυτοκτονήσουν. Και μου στέλνει μια δημοσίευση από το msn.com που έχει τίτλο Ερμή Καραγιάννη, άνω και κάτω τελεία. ο 23χρονο πρώην υποψήφιο παίχτη του GNTM. Μου έλεγε ότι δεν βρίσκει όνειμα στη ζωή του. Διαβάζω ακριβώ το κείμενο. Τέλο τη ζωή του έβαλε την περασμένη Πέμπτη Ερμής Καραγιάννης, ο 23χρονο Ερμή Καραγιάννη, ο οποίο ήταν γνωστό μοντέλο και πρώην υποψήφιο παίχτη του GNTM3. Αν και τα ακριβή αίτια του. είναι ένα reality για μοντέλα, ένα τηλεοπτικό reality. Αν και τα ακριβή αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, οι πρώτε πληροφορίε κάνουν λόγο για απογοήτευση, αφήνοντα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Στο τελευταίο αν παραβρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων η Αναστασία Γιούσεφ και η Κατερίνα Στικούδη. Δεν ξέρω ποια είναι η Αναστασία Γιούσεφ, ξέρω όμως ότι είναι μια τραγουδίστρια η Κατερίνα Στικούδη. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν οι αποκαλύψει της Ρένιας Τσακύρη, παιδικής φίλης του Ερμή Καραγιάννη, Σύμφωνα με την ίδια, το μοντέλο και πρώην του GNTM, Ζούσε με τον πατέρα του, ο οποίος προσπάθησε να το σώσει χωρίς ωστόσο να τον καταφέρει. Επιχείρησε να το σώσει εντούσα δύο τα λόγια τη Ρένια Τσακίρη και έπεσε από τα χέρια του. Το μόνο που μα είπε είναι ότι ήταν τόσο χαρούμενο, ένιωθε μία γαλήνη την ώρα που το έκανε. Έφυγε χαρούμενος. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα, έγινε τόσο ξαφνικά. Μα έκανε delete από το Instagram και κάποιου άλλου blog σαν να μας λέει αυτό ήταν το τέλος, αλλά δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας σε κάτι τέτοιο. Ναι μεν ή τα χάλια ψυχολογικά πάντα μιλούσαμε. Μου έλεγε δεν με γεμίζει τίποτα, δεν έχει νόημα η ζωή μου και εγώ προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Ποιο ήταν ο Ερμή Καραγιάννη. Ο Ερμή Καραγιάννη που είχε ξεχωρίσει για το ταλέντο του και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του, έκρυβε έναν βαθύ πόνο που τον οδήγησε σε αυτήν την τραγική απόφαση. Σας ξαναλέω ότι διαβάζω από την ιστοσελίδα ενικό.gr ενικός newsroom το οποίο αναμετάδωσε το MSN. Το νεαρό μοντέλο σε ηλικία 19 ετών πήγε στις οτισσόν του GNTM. Αν και ήταν ιδιαίτερα αγωιτευτικός και όμορφος, δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση των bootcamps. Όπως είχε δηλώσει τότε ο Ερμής, ασχολείται με το commercial modeling και ευελπιστούσε να περάσει στο fashion modeling. Ο Δημήτρη Κουλό και η Βίκη Καγιά του έδωσαν τον ωστόσο ο Άγγελο Μπράτη και η Γενεβιέυ Μαζαρή δεν συμφώνησαν και δεν τον πέρασαν στα bootcamps. Με έχετε δει στο trailer ενό reality που κρατούσε έναν άγριο μπούφο. Είμαι αυτό το παιδάκι, είχε αναφέρει ο Ερμή Καραγιάννη στην κάμερα, κάτι τη διάρκεια των οτισών του reality μοντέλων, χωρί να καταφέρει ωστόσο να προκριθεί στην επόμενη φάση από την επιτροπή. Και έχει εδώ από το κανάλι του Σταρ. Μπορείτε να το βρείτε φαντάζομαι. Το βίντεο του Σοντισσό. Και είμαι από την Αθήνα. Είμαι... Special model. Το οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν το Α... παρακολούθησα. Το παρακολούθησα. Λοιπόν, ε, είπα ότι είμαι προβληματισμένη σε σχέση με το να βγάλω ένα βίντεο για την αυτοκτονία. Αν ψάξει κάποιος το κανάλι μου στο YouTube, Έχω ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει βίντεο που να έχει στον τίτλο το θέμα αυτοκτονία να το ψάξω, για να σας πω στα σίγουρα αν υπάρχει στο κανάλι μου στο YouTube ένα τέτοιο βίντεο. Φτιαχ... Ψάχ... Ψάχνοντας το search του YouTube, γράφοντας τη λέξη αυτοκτονία και το όνομά μου. Α, βγάζει ένα βίντεο με τίτλο «Τοξική μητέρα, αν σας χάσω θα αυτοκτονήσω». Ένα άλλο βίντεο με τίτλο «Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και η αντιμετώπιση της». Είναι ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020. Αυτά τα δύο βίντεο έχει. Ένα άλλο βίντεο «Ο, η σύντροφος μου είναι αυτοκαταστροφικός, αυτοκαταστροφική» κλπ. Δεν έχω κάνει ξανά βίντεο για την αυτοκτονία και δεν ήθελα να κάνω βίντεο για την αυτοκτονία γιατί επειδή θεωρώ ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ έντονο το φαινόμενο του μιμητισμού μέσα από τα social και μέσα από όσα γίνονται γνωστά στην pop κουλτούρα. Οπότε δεν ήθελα να προσφέρω πληροφορίες οι οποίες να χρησιμοποιηθούν λανθασμένα από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν κάπου να ταυτιστούν. Όμως, δεν σας έκρυψα ότι παρακολούθησα το βίντεο της οτισιών του νεαρού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Και φέρεται ότι αυτοκτόνησε. Και έκανα κάποιες σκέψεις. Οι οποίες αυτές σκέψεις Νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπαρξιακές ανησυχίες και υπαρξιακούς προβληματισμούς από τη μια και από την άλλη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι αν έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, αν σκεφτόμαστε δηλαδή την αυτοκτονία ως μια πιθανή λύση των προβλημάτων μας, πρέπει άμεσα, άμεσα να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. Έχω σημειώσει εδώ πέρα και θα βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο τη γραμμή της κλίμακας, τη γραμμή 1018, που είναι η 24 ώρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία, παρέχεται από την κλίμακα, ο οποίος είναι φορέας ανάπτυξης ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο την ιστοσελίδα κλίμακα.org, κλίμακα.org.gr. Ο αριθμός 1018 με αστική χρέος είναι 24 ώρη γραμμή παρέμβασης για αυτοκτονία. Υπάρχει επίσης η γραμμή 1306, η οποία είναι τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Θα το βάλω και αυτό στη περιγραφή αυτού του βίντεο. Επίσης υπάρχουν οι διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές για την αυτοκτονία. Θα το βάλω και αυτό το link όπου έχει τις διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές για την αυτοκτονία. Είναι ένα link το οποίο προσφέρεται από την ιστοσελίδα Click to Therapy, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σελίδα Suicide Dash Lines, Διεθνή τηλεφωνική γραμμή για την αυτοκτονία. Υπάρχει επίση μια ιστοσελίδα την οποία δεν την γνωρίζω και δεν γνωρίζω τη λειτουργικότητά τη. Είναι η σελίδα millaum.gr, όπου λέει είναι μια σελίδα α, η οποία παρέχει δωρεάν συνεδρίε με ψυχολόγου ή με συμβούλου. Και επίση θα παραθέσω και το σύνδεσμο από τη δικιά μου την ιστοσελίδα thekla.com όπου έχουμε ένα άρθρο στο οποίο ε, καταγράψαμε και συνεχίζουμε να καταγράφουμε δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Λοιπόν, η αυτοκτονία είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι θέμα ψυχολογικό, είναι θέμα ψυχιατρικό, είναι θέμα κοινωνικό, είναι θέμα προσωπικό. Δεν είναι η λύση στα προβλήματα ενός ανθρώπου η αυτοκτονία. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συνέβηκε με τον νεαρό αυτό άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Αυτό το οποίο παρατήρησα όταν παρακολούθησα την οτισιόν του που έκανε πριν τέσσερα χρόνια για να συμμετέχει στο reality GNTM 3 ήταν ότι ήταν ένα παιδί που είχε την προσδοκία ότι θα τα κατάφερνε στο χώρο του modeling και ότι είχε αυτό το κάτι, όπως λέγεται και στην οτισιόν, που θα του έδινε το εισιτήριο για να γίνει διάσημο. Και το παραδέχτηκε ότι εγώ θέλω την αναγνωρισιμότητα τη τηλεόραση. Και επίση σε εκείνη την οτισόν δέχθηκε και ενθαρρυντικά σχόλια από του κριτέ, αλλά δέχθηκε και μειωτικά σχόλια. Αυτό το οποίο του είπαν, το ένα το οποίο νομίζω πρέπει να στενοχώρησε πάρα πολύ, είναι το ύψο του, το ρώτησαν πόσο ύψο έχει και αυτό είπε νομίζω είμαι μεταξύ 1,78 και 1,80. Είπε πω δεν έχει μετρηθεί και ότι συνέκρινε τον εαυτό του με του φίλου του. Και του είπαν ότι, του είπε η Βίκυ Καγιάννη, δεν κάνω λάθο, ότι θα έπρεπε να έρθει προετοιμασμένο και να έχει μετρηθεί. Υποθέτω ότι ο άνθρωπο θα ήταν κάτω από 1,78 για να το πει αυτό. σω να ήταν 1,70, ίσω να ήταν 1,68. Δεν γνωρίζω, δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι όμως ότι πολλοί άνδρες νιώθουν άσχημα, νιώθουν μειονεκτικά να είναι κοντοί. Προτιμούν να είναι ψηλοί. Θεωρούν ότι εάν είμαι ψηλός θα είμαι ωραίος και θα είμαι ελκυστικός και οπωσδήποτε σε ένα επάγγελμα όπως αυτό του modeling θα έχω περισσότερες πιθανότητες και του είπαν κιόλας αν θες να γίνεις fashion model πρέπει να έχεις ύψος. Άρα, ένας νεαρός άνθρωπος, ο οποίος α, σε ένα νεαρό άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται σε έναν χώρο που δεν έχει σχέση με τη μόδα, αλλά επηρεάζεται από την pop κουλτούρα, γιατί η κοινωνία επηρεάζεται από την pop κουλτούρα, και δεν έχει ύψο και δεν είναι ένα 80 και ένα 85 και ένα 90, θα νιώθει μειονεκτικά οπωσδήποτε. Είναι φυσικό να νιώθει μειονεκτικά. Είναι φυσικό επόμενο να νιώθει μειονεκτικά, ζώντα σε μια κοινωνία η οποία υπερτονίζει το ύψο ω μια ένδειξη ανδροπρέπεια και ομορφιά στου άντρε. Στι γυναίκε υπερτονίζει άλλα πράγματα. Υπερτονίζει ε, τη μάζα, το να είναι αδύνατε, το να έχουν μεγάλο στήθο, το να έχουν ωραίο ποπό. Γενικά η pop κουλτούρα έρχεται και δίνει κάποια κριτήρια ομορφιά, τα οποία γίνονται σε μια ηλιστική κοινωνία και σε μια επιφανειακή κοινωνία και κριτήρια επιτυχίας κατάλαβα παρακολουθώντας εκείνο το βίντεο αυτό που θα είναι κατάλαβε όπως οποιοςδήποτε ότι στενοχωρήθηκε το παιδί και ένιωσε και προσβεβλημένο και οι, οι ελπίδες του τα όνειρά του έγιναν κράσο ε, έσπασα εντάξει okay. δεν ξέρω αν είχε πρόσβαση σε ψυχοεκπαίδευση αν είχε πρόσβαση σε ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον μετα... μεγάλωσε. Δεν ξέρω τι συνθήκες είχε, ζωής. Άκουσα ότι μια φίλη του είπε ότι ζούσε με τον πατέρα του στην Αθήνα, ότι καταγόταν από κάποιο χωριό. Δεν γνωρίζω γιατί έφυγε ο άνθρωπος. Λυπάμαι πάρα πολύ για οποιονδήποτε άνθρωπο βάζει τέρμα στη ζωή του. Γιατί ενώ μπορεί να φαίνεται σε ένα ταραγμένο μυαλό, σε ένα μπερδεμένο μυαλό, λύση η αυτοκτονία, δεν είναι λύση. Η αυτοκτονία ουσιαστικά μας στερεί τη δυνατότητα από του να βρούμε λύση. Λοιπόν, είπα, αυτό το βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμο σε ανθρώπου που έχουν υπαρξιακέ αναζήτηση και σε ανθρώπου που έχουν αυτοκτονικό ιδιασμό. Αν έχουμε αυτοκτονικό ιδιασμό, που αυτοκτονικό ιδιασμό σημαίνει να σκεφτόμαστε την αυτοκτονία, πρέπει οπωσδήποτε, 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 οπωσδήποτε να πάμε σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Να ζητήσουμε βοήθεια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο είναι οι γραμμέ, οι δωρεάν, με μόνο αστική χρέωση λέει είναι το 1018. Ξαναλέω τα νούμερα. Το 1018 18 24 ώρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία από την κλίμακα. Το 10-36 είναι χωρίς χρέωση το 10 -36. είναι δωρεάν και λειτουργεί ανώνυμα όλο το 24 ώρο. Δείτε στην περιγραφή του βίντεο τα links που βάζω. Ζητούμε οπωσδήποτε βοήθεια, ζητούμε να μιλήσουμε με ψυχολόγο, και αν χρειαστεί και με ψυχίατρο και αν βλέπουμε τον εαυτό μας να είμαστε επικίνδυνοι να κάνουμε κακό στον εαυτό μας, παίρνουμε τον εαυτό μας και τον πάμε για να πάρει άμεσα βοήθεια. Το πιο απλό μπορούμε να μπούμε σε ένα τίμημα επηγών των περιστατικών ενός εφημερεύοντος νοσοκομείου και να πούμε ανησυχώ ότι θα βλάψω τον εαυτό μου και να ζητήσουμε να μας δει επικαθήκον ψυχία. Και εάν χρειαστεί, να παραμείνουμε κιόλα. Αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο απευθύνεται στο κοινό. Δεν απευθύνεται σε ειδικού ψυχική υγεία. Είναι ένα βίντεο το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ακούσει καν τη λέξη ψυχολόγο ή ψυχίατρο, ενώ να την έχουν συζητήσει ή να μην έχουν παρακολουθήσει ποτέ ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο όπω τα χιλιάδε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που έχουμε στο κανάλι μα στο YouTube. Και θέλω να μοιραστώ σε αυτό το βίντεο μια προσωπική εμπειρία. Πολλές προσωπικές εμπειρίες. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν υπαρξιακές ανησυχίες. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι τι νόημα έχει η ζωή. Και οι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι. Δεν σημαίνει ότι οποιο έχει υπαρξιακές ανησυχίες ή οποιο είναι απογοητευμένος θα προβεί σε αυτοκτονία σε καμία περίπτωση. Εάν όμως έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, τότε ζητάμε οπωσδήποτε βοήθεια. Και αν στο περιβάλλον μας έχουμε άνθρωπο ο οποίος μιλάει για αυτοκτονία, ακόμη και αν υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να μην το εννοεί και να το κάνει για να τραβήξει προσοχή, πάλι παίρνουμε τα μέτρα μας. Δηλαδή αν είμαστε φίλοι, σύντροφοι, γονείς, ενός ανθρώπου που εκφράζει αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές σκέψεις, παίρνουμε τηλέφωνο στο 1036, παίρνουμε τηλέφωνο στο 1018, ζητούμε τη βοήθεια ειδικών. Ειδικών που βλέπουν κόσμο. Είμαι 49 χρόνων, είμαι ειδικό ψυχικής υγείας, είμαι ψυχολόγος, αλλά υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου, πολύ σκοτεινές, πολύ δύσκολες περίοδοι, στις οποίες δεν σας κρύβω, υπήρχαν στιγμές που πέρασε φευγαλέα από το μυαλό μου η σκέψη της αυτοκτονίας σαν λύση. Όχι ως λύση, σαν λύση. Δεν ντρέπομαι να το πω. Κάθε φορά που μου περνούσε αυτή η σκέψη από το μυαλό, εκείνο που με έκανε να μην το Κάνω, να μην συνεχίσω να το σκεφτώ και να μην το καλλιεργήσω ήταν το εξής η αυτοκτονία δεν είναι λύση η αυτοκτονία είναι διαφυγή διαφυγή από τις ευθύνες διαφυγή από τα προβλήματα διαφυγή από την πραγματικότητα και μπορώ να σας πω σήμερα λίγο πριν από τα 50 ότι νιώθω ευγνώμων στον νεότερο εαυτό μου που δεν έβαλε σε εφαρμογή τις όποιε έστω και φευγαλές σκέψεις αυτοκτονίας είχα κατά καιρούς. Νιώθω ευγνώμος στον νεότερο εαυτό μου που έριξε κάτω την περηφάνεια του και δέχθηκε να πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία όταν τη χρειάστηκε. Μάλλον αρκετό καιρό μετά που τη χρειάστηκε, αλλά ταπεινώθηκε και ζήτησε και πήρε αντικαταθλιπτική θεραπεία. Η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το playlist με τα βίντεο που έχουμε στο κανάλι μας για την κατάθλιψη. Για την κατάθλιψη ζητάμε οπωσδήποτε ψυχολογική και ψυχιατρική βοήθεια. Για υπαρξιακές ανησυχίες και υπαρξιακά κενά κάνουμε ψυχοθεραπεία. Ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης όπως το δικό μας εδώ στο YouTube μπορεί να βοηθήσει και πολλούς νέους ανθρώπους, όχι μόνο μεγαλύτερου. έχουμε και πολλούς νέους ανθρώπους στο κανάλι μας, να συζητήσουν με τον εαυτό τους, να δουν μέσα τους ζητήματα, να τακτοποιήσουν λίγο τη σκέψη τους, να πάρουν το θάρρος για να κάνουν ψυχοθεραπεία. Τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ψυχοθεραπεία, ούτε αυτό το βίντεο υποκαθιστά τη θεραπεία ή την επίσημη διάγνωση. Είναι πληροφοριακά βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία δίνουν σημαντικές γνώσεις στους ανθρώπους και η γνώση είναι δύναμη και όταν μαθαίνουμε πράγματα σε σχέση με τη λειτουργία μας, τη ψυχική, τη συναισθηματική, τη γνωστική, τότε μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να ενδυναμωθούμε και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Φτιάχνω αυτό το βίντεο, το βγάζω εκεί έξω και θα ήθελα πάρα πολύ στα σχόλια άνθρωποι οι οποίοι Βρίσκονται στο κανάλι μας εδώ και καιρό άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται μέσω της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα να γράψουν στα σχόλια τις δικές τους εμπειρίες. Και είμαι σίγουρη πως αρκετοί από εσά θα μοιραστείτε ότι υπήρξαν στιγμές που σας πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο, αλλά νιώθετε ευγνώμονες που δεν το βάλατε σε εφαρμογή. Δεν είναι λύση αυτοκτονία. Η αυτοκτονία είναι απότομη διακοπή της προσπάθειας για λύση. Όσο και αν φαίνεται ελκυστικό ή όσο και αν κάποιος μπορεί να νομίζει ότι αν το κάνω αυτό θα αποκτήσω ίσως αυτό που δεν είχα ποτέ, όπως την αναγνωρισιμότητα, το να πούν σε μια τηλεοπτική εκπομπή το όνομά σου και να πούν ότι είχες πάρει μέρος σε μια οτισιόν και ότι έβαλε story για σένα η τάδε διάσημη και story για σένα η άλλη διάσημη και αυτό να ήταν ό,τι έχει αφήσει πίσω σου στον κόσμο. Δεν κατηγορώ το παιδί. Σίγουρα, σίγουρα θα μπορούσε να βοηθηθεί εάν είχε ζητήσει βοήθεια. Δεν ξέρω αν είχε ζητήσει βοήθεια. Αυτό που σας διάβασα που λέει ότι Μπλόκαρε κάποιου από τα social media, του έσβησε. Ότι δεν ένιωθε καλά. Μια άλλη κοπέλα είχα ακούσει σε μια συνέντευξη ότι δεν ήθελε να βγει έξω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο ήταν το οικογενειακό του περιβάλλον. Ποιε ήταν οι συνθήκε του, ποια ήταν τα στηρίγματα του, αν είχε ή όχι τα εσωτερικά και τα εξωτερικά στηρίγματα. Κρίμα το παιδί. Κρίμα το οποιοδήποτε παιδί σταματάει απότομα την ευκαιρία που έχει για να ζήσει. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά άμα δουλέψεις σκληρά και άμα αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς σου δαίμονες, μπορείς να αρχίσεις να τη χαίρεσαι. Σας λέω από καθαρά προσωπική πείρα, έχω τεράστια κλινική πείρα και έχω τεράστια ψυχοεκπαιδευτική πείρα. Σα μιλάω από καθαρά προσωπική πείρα όμω, γιατί γνωρίζω ότι η προσωπική πείρα είναι πολύ πιο σημαντική από οποιασδήποτε άλλε εμπειρίε άλλων ανθρώπων. Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου, στα 27 μου, στα 28 μου, στα 31 μου, στα 33 μου, στα 36 μου, στα 37 μου, που ένιωθα πω δεν άξιζε να ζω και ότι η ζωή μου δεν είχε νόημα. Και ότι έκανα συνέχεια προσπάθειε και βοηθούσα άλλου ανθρώπου ή έκανα άλλου ανθρώπου χαρούμενου, αλλά ήμουν δυστυχή. Και υπήρξαν και περίοδοι που ήμουν φάτσα κάρτα στη δημοσιότητα, εμφανιζόμουν σε τηλεοπτικές εκπομπές τεράστιας τηλεθέασης, είχα τη δικιά μου τηλεοπτική εκπομπή και πάλι δεν ήμουν ευτυχής. Η φήμη και η αναγνωρισιμότητα δεν φέρνουν την ευτυχία. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο... ο άνθρωπος αυτός έθεσε τέρμα στη ζωή του γιατί δεν κατάφερε τη, τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν οικονομικές δυσκολίες πέρασα και από αυτό. Υπήρχε και περίοδο που πέρασα από αυτό. Και οι οικονομικέ δυσκολίε είναι πάρα πολύ δύσκολε και μα σκοτεινιάζουν τη σκέψη, του ορίζοντες και όλα αυτά. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Εάν παρακολουθείς αυτό το βίντεο και είτε εσύ είτε κάποιος άνθρωπος από το περιβάλλον σου έχει αυτοκτονικό ιδεασμό ή εκφράζει αυτοκτονικό ιδεασμό, οπωσδήποτε ζητάμε βοήθεια. Και θα κλείσω με αυτό, όταν είμαστε στο Πανεπιστήμιο, ου, 30 χρόνια πριν, μας έλεγαν ότι ενώ παλιότερα υπήρχε οδηγία, ότι εάν κάποιο λέει ότι θα αυτοκτονήσει, δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, γιατί και καλά μπορεί να το κάνει για να τραβήξει προσοχή, και 30 χρόνια πριν η οδηγία άλλαξε και λέει δίνουμε προσοχή σε οποιονδήποτε άνθρωπο εκφράσει τον παραμικρό αυτοκτονικό ιδεασμό γιατί ακόμη και κατά λάθο μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του προσπαθώντας να κάνει μια απόπειρα. Τα λεγόμενα freak accidents. Και επειδή έτυχε να δουλέψω με έναν παιδί που ο καλύτερος του φίλος σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του σε freak accident. Freak accident σημαίνει ένα φρικιαστικό ατύπτο το οποίο είχε πολύ κακό αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ότι αφήνουμε πίσω μας. Είναι πολύ δύσκολη η αυτοκτονία να... να γίνει κατανοητή και να ξεπεραστεί από τους οικείους ενός ανθρώπου αυτοκτονία. Αυτοί που μας αγαπάνε πραγματικά, θα το φέρουν βαρέως στην υπόλοιπη ζωή τους. Ένας βασικός λόγος που σκεφτόμουν να ότι δεν θα έπρεπε να δώσω οποιαδήποτε βάση σε οποιοσδήποτε αυτοκτονικούς ιδεασμούς ήταν αυτός πώς θα το βιώσουν οι άνθρωποι που αγαπάνε πραγματικά στο υπόλοιπο της ζωής τους. Φυσικά αυτή είναι και μία βάση ούτως ώστε κάποιος να θέλει να τιμωρήσει κάποιον άλλον προβαίνοντας το απονεννοημένο. Δεν είναι λύση η αυτοκτονία. Ακόμη κι αν με την αυτοκτονία σου έχει καταφέρει να πικάρει πολλού, έχει καταφέρει να εκδικηθεί πολλού, εσύ ο ίδιο, εσύ η ίδια χάνει την ευκαιρία να μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σου. Και οι δυσκολίε στη ζωή ανατρέπονται με τρει μοναδικού τρόπου: ψυχοεκπαίδευση συστηματική, εντατική ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνας. Εάν παρακολουθείς το κανάλι μας για πρώτη φορά, σε προσκαλώ να κάνεις εγγραφή και να κοιτάξεις λίγο τα καμιά εκατοστή playlist έχουμε, τις λίστες με βίντεο, τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν να μάθεις πράγματα γύρω από τη ψυχολογία, τους ανθρώπους και τις σχέσεις και να επεξεργαστεί ζητήματα που σε αφορούν. Καλή δύναμη σε όλους. Είμαι η Θέκλα Είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, είμαι youtuber, είμαι 49 χρονών και χαίρομαι πάρα πολύ που σε νεότερα στάδια της ζωής μου κατάφερα να καθίσω και να παλέψω με τους εσωτερικούς μου δαίμονες ούτως σήμερα να μπορώ να χαίρομαι. Και η χαρά και η ευτυχία δεν έρχεται ούτε από την αναγνωρισιμότητα, ούτε από τη φήμη, ούτε από τα χρήματα, έρχεται από την υγιή σχέση που καταφέρνουμε επιτέλους να φτιάξουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Είμαστε πολλοί που μεγαλώσαμε δύσκολα, είμαστε πολλοί που μπορεί να έχουμε τέτοιες σκέψεις, όμως μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και μπορούμε να δαμάσουμε τους ιστορικούς μας δαίμονες και μας το εύχομαι ολόκαρτα. Δείτε στην περιγραφή του βίντεο τα links στο οποίο έχω αναφερθεί. Γεια! Yeah.